στόψεις ελληνοποίησης κρεάτων. Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα στην αγορά η ελληνοποίησης, όχι μόνο του χοιρινού κρέατος, αλλά γενικότερα. Νομίζω ότι αντιμετωπίζεται σε έναν βαθμό από τις υπηρεσίες μας. Μάλιστα σας λέω ότι και το αμέσως προσεχές διάστημα θα έχουμε μια συνάντηση σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ αλλά και τις υπηρεσίες τις δικές μας, για να υπάρχει μια, αν θέλετε, ολοκληρωμένη, έτσι, ολοκληρωμένος έλεγχος στην αγορά σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι λιανικού εμπορίου, είτε σε επίπεδο σφαγείων, είτε χοντρικού εμπορίου, όπως λέμε. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, ξεκινά εντατικούς ελέγχους για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων των κτηνοτροφικών προϊόντων. Η παραγωγή στην χώρα μας σε χοιρινό κρέας καλύπτει την ανάγκη κατανάλωσης περίπου στο 40%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν εισάγεται περίπου το 60%, θα πρέπει να αποτυπώνεται και στην αγορά. Ακριβώς αυτό μου έβαλαν και εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει και ο έλεγχος και η δυνατότητα από τις υπηρεσίες της δικής μας που μπορεί να υπάρχει. Σε συνάντηση που είχαν οι χειροτρόφοι με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Αγγελόπουλο, μεταξύ άλλων ζήτησαν και τη στήριξη περιφέρειας, μιας και μόνο η Τελοκαρνανία κατέχει το 10% της χειροτροφικής παραγωγής στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια παραγωγή αρκετά μεγάλη, περίπου είναι η παραγωγή της Τελοκαρνανίας καλύπτει το 12% της εγχώριας παραγωγής. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά σημαντικό νούμερο. Μιλάμε για 12.000 χειρομητέρες στην έτολα Καρνανία, άρα θα πρέπει πραγματικά και εμείς αλλά και γενικότερα η πολιτεία να προσεγγίσει τα προβλήματά τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αύριο. Εν τω μεταξύ ξεκινά το παζάρι μεταξύ κτηνοτρόφων και εμπόρων για τις τιμές των αμνοερυφείων εν ώψη του Πάσχα, με τους πρώτους να δηλώνουν ότι θα δεχθούν να πουλήσουν κάτω από 6 ευρώ. Στα περσινά επίπεδα θα κυμανθούν πάλι οι τιμές. Τον κατήφορο ναι, τον ανήφορο όχι. Γιατί ξέρουμε, ας πούμε, ότι έχουμε και κρίση, ας πούμε, στο επάγγελμά μας. Τι να ζητήσουμε, τι να ζητάμε από τον κόσμο, όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε και εμείς τον κλάδο μας. Δεν υπάρχει το χρήμα στην αγορά, λείπουν τα δώρα, όπως το ζήσαμε και τα Χριστούγεννα, θα το ζήσουμε και τώρα. Και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, δηλαδή να πιέσουμε τους παραγωγούς να μην τα πάρουμε πάρα πολύ ακριβά, να μπορέσει και ο καταναλωτής να φάει το αρνάκι και να είναι και ποιότητας και να είναι και τιμή υποφερτή. Αρνί και κατσίκι πουλούνται αυτές τις ημέρες μέχρι και 10 ευρώ το κιλό στην αγορά. Οι κροπόλες από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι θέλουν να συγκρατήσουν τις τιμές των αμνοερυφείων και κυρίως να τις κρατήσουν στα περσινά επίπεδα, με στόχο να μην ξεπεράσουν τα 10 ευρώ ένα κιλό στη λαινική, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένεται να φτάσει τα 11 ευρώ το κατσικάκι και τα 10 το αρνάκι. Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχει κόσμος, κυρίως οι χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι, που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης θα στραφούν σε άλλα είδη κρεάτων και δεν θα βάλουν στο πασχαλινό τους τραπέζι αρνί ή κατσίκι.